Τον Δημήτρη, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με κάτι πιο σημαντικό από το ποδόσφαιρο. Πώς αισθάνεσαι, γιατί χθες τη στιγμή που έπεσες στον αγωνιστικό χώρο τρομάξαμε όλοι. Εντάξει, ήταν μια κακή στιγμή. Έχουν γίνει πολλά περιστατικά το τελευταίο διάστημα στο ποδόσφαιρο. Αλλά ήταν μια άτυχη στιγμή. Ξαφνικά ζαλίστηκα και ένιωθα ότι δεν έχω καθόλου δύναμη. Αλλά τελείωσε, είμαι καλά, υγιής και κοιτάζω τη συνέχεια. Πώς τη φαντάζεσαι τη συνέχεια μετά από το χθεσινό παιχνίδι και τη νίκη? Ήταν μια μεγάλη νίκη χθες, γιατί καμία ομάδα θα μπορούσε να τρέψει το βάρος στη σκορ. Πραγματικά, όταν ξεκινάς τον πρώτο μήχρονο και κάνεις πάρα πολλές τελικές προσπάθειες για να σκοράρεις και ξαφνικά βρίσκει πίσω το σκορ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα ανατρέψεις. Εμείς βρήκαμε τα ψυχικά αποθέματα και κάναμε μια μεγάλη νίκη. Πιστεύω να μας δώσει ψυχολογία για τη συνέχεια, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αρχής γενομένης τώρα μέσα στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Έχουμε λίγες μέρες να ξεκουραστούμε και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε την νίκη και μέσα στον Ατρόμητο. Όσα έχουν συμβεί από την αρχή της σεζόν με όλα τα προβλήματα, τα άτυχα αποτελέσματα που υπήρξαν το τελευταίο διάστημα, συν τον γκολ που δέχτηκε η ομάδα στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, σας προσδίδουν μεγαλύτερο βάρος στα πόδια, νιώθεις μεγαλύτερη πίεση? Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι βλέπω από όλους τους παίχτες, από τους προπονητές, ότι η ομάδα πραγματικά προσπαθεί. Και ακόμα και στα μάτς που δεν ήρθαν τα αποτελέσματα που θέλαμε, πραγματικά δείξαμε καλό πρόσωπο. Αυτό νομίζω είναι το κλειδί της επιτυχίας, η ομάδα να παίζει σωστό ποδόσφαιρο και κάποια στιγμή θα σε ευνοήσει και η τύχη. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο, σκληρή δουλειά και να κοιτάς το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Πάμε λίγο στα πιο προσωπικά δικά σου αγωνιστικά. Πόσο δύσκολο είναι να ανταποκριθείς σε έναν ουσιαστικά καινούριο ρόλο που πρέπει να είσαι και λίγο επιθετικός και λίγο αμυντικός? Είναι ένα σύστημα που εμένα προσωπικά μου αρέσει, γιατί χρειάζεται όταν η ομάδα κάνει επίθεση, εγώ στην ουσία να γίνομαι extreme και να πατάω περιοχή. Αλλά από εκεί πέρα στην άμυνα δεν αλλάζει τίποτα. Πρέπει να είσαι σοβαρός πρώτα απ' όλα στα αμυντικά σου καθήκοντα, γιατί είσαι δεξιμπακ, είσαι το στήριγμα, το στόπερ. Και νομίζω ότι δεν έχει πολλές διαφορές. Τη σεζόν 2013-2014 αγωνίστηκε ουσιαστικά ένα ημίχρονο σε μια θέση που δεν είναι δικιά σου, ως αμυντικό χαφ, και στην πορεία δόθηκε σε δανεικός. Την περσινή σεζόν το πρώτο μισό ήσουν ουσιαστικά εκτός πλάνων και στην πορεία μπήκες μέσα στην ομάδα. Φέτος έχεις εξελιχθεί σε ένα βασικό στέλεχος της ομάδας. Πώς θα περιέγραφες εσύ τη δική σου πορεία αυτά τα 2 χρόνια, την εξέλιξή σου? Τα τελευταία 2 χρόνια υπήρχαν κάποια σκαμπανεβάσματα σε ό,τι αφορά την απόδοσή μου λόγω των πολλών τραυματισμών. Είναι πολύ δύσκολο για έναν ποδοσφαιριστή να έχει μυϊκούς τραυματισμούς, δεν τον αφήνουν να εξελιχθεί. Αλλά παρόλα αυτά έχω βρει τη δύναμη, δουλεύω φέτος με ένα γυμναστή ο οποίος με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δουλεύω σωστά και εύχομαι, μόνο ζητάω υγεία από το Θεό, να είμαι υγιής και από εκεί πέρα όλα βαίνουν καλώς, και όσον αφορά τους προσωπικούς μου στόχους, αλλά πρώτα απ' όλα τους στόχους της ομάδας. Τα επόμενα 2 χρόνια, πώς τα βλέπεις ή πώς θα ήθελες να δεις τον εαυτό σου αντίστοιχα? Πρώτος στόχος, όπως κάθε ποδοσφαιριστή που αγωνίζει σε μια ομάδα, είναι να καθιερωθεί. Είναι κάτι δύσκολο εν μέρει, γιατί στη θέση μου παίζει και ο Στέλιος, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστής. Υπάρχει υγιής ανταγωνισμός ανάμεσα σε εμάς τους δύο, άλλωστε είμαστε και πολύ καλοί φίλοι. Και αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θέλω να αγωνίζομαι, να παίρνω όσα περισσότερα παιχνίδια γίνεται τη χρονιά και φυσικά να καταφέρουμε όσα περισσότερα γίνεται με την ομάδα, να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Αυτό με το Στέλιο είναι το επόμενο που θα ήθελα να σε ρωτήσω. Είστε στην ίδια θέση, έχετε σχεδόν την ίδια ηλικία, έχετε μεγαλώσει μαζί μέσα τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ. Πώς είναι να ανταγωνίζεσαι με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι φίλος σου και πώς αυτό αφήνει ανεπηρέαστη τη σχέση σας εκτός γηπέδου? Είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά. Το Στέλιο τον ξέρω από 14 χρονών περίπου. Είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά εγώ προσπαθώ να κρίνω τους ανθρώπους πρώτα από το χαρακτήρα τους και είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας. Τι να πω, ότι είναι λίγο, έχει απίστευτα βήματα βελτίωσης και τελευταίον είναι ότι ήταν η κλίση του στην εθνική, του αξίζει και θέλω να του πω και πολλά συγχαρητήρια. Η ερώτηση τρέν των ημερών είναι πώς αισθάνεσαι που μοιράζεσαι τα αποδυτήρια με έναν ποδοσφαιριστή όπως ο Ντίμητρα Μπερμπάτοφ. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Πώς είναι να μοιράζεσαι το γήπεδο με παίκτες όπου έχεις μεγαλώσει μαζί τους και μοιραζόσουν παλιότερα άλλες ανησυχίες εφηβικές. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι μια ομάδα μεγαλώνει και σαν project και γενικά όταν χρησιμοποιεί παίχτες από τις ακαδημίες της. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια έχει βοηθήσει πολλά παιδιά να εξελιχθούν. Μπορεί να βλέπω ακόμα από την αρχή με τον Κλάουζ, με τον staff ο οποίος αγωνίζεται τώρα στο εξωτερικό και άλλα παιδιά που δεν τα καταφέραν, αλλά και τώρα άμα κοιτάξουμε υπάρχουν πολλά παιδιά από τις ακαδημίες που αγωνίζονται και τραβάνε την ομάδα στα δύσκολα, όπως έγινε στα περισσότερα ευρωπαϊκά μάτς. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, με τα περισσότερα παιδιά γνωριζόμαστε από πολύ μικρή ηλικία και ευχόμαστε να συνεχίσει να γίνεται αυτό. Ο ΠΑΟΚ έχει δουλεύει σωστά τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τις ακαδημίες και υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία είναι πολύ εξελίξιμα και μακάρι να τους δοθεί ευκαιρία.